Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του την περασμένη Κυριακή, εκεί όπου μίλησε για αφθαρμένους βλαχοδημάρχους της Συμμαχίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, έχει ξεσηκώσει σ' άλλο. Ομοβροντία δηλώσεων ήρθαν ως απάντηση από τους αυτοδιοικητικούς, με τον Κώστα Ασκούνη να κάνει λόγο για ατόπιμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παναγιώτη Νίκα να αναφέρεται σε αλαζονία του και άλλους δημάρχους να χρησιμοποιούν αιχμηρό λόγο. Η φράση του Αλέξη Τσίπρα για τους βλαχοδήμαρχους άνοιξε τον ασκό του αιώλου και έφερε τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπο ακόμη και με στελέχη του ίδιου του κόμματός του. Για ατόπιμα μίλησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κώστας Ασκούνης και απέτησε συγγνώμη. Αντίδραση ήρθε και από τους δημάρχους της Πελοποννήσου μέσω του πρόεδρου της ΠΕΔ Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος και καταδίκασε τα λεγόμενα του κ. Τσίπρα. Για το χαρακτηρισμό βλαχοδήμαρχη. Είναι ο χαρακτηρισμός που έδωσε ο κ. Τσίπρας στους δημάρχους που δεν ταυτίζονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλαχοδήμαρχος είναι ο ρουσφετολόγος, ο ανίκανος, ο γελίος, ο εχθρός του λαϊκού συμφέροντος. Θέλω ειλικρινά να εκφράσω τη λύπη μου εκ μέρους και όλων των δημάρχων της περιφέρειας Πελοποννήσου γι' αυτόν τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό. Έναν χαρακτηρισμό ο οποίος επαναφέρει διχαστικά διλήμματα του παρελθόντος. Έναν χαρακτηρισμό με τον οποίο γίνεται προσπάθεια να μοιραστούν πιστοποιητικά υπευθυνότητας και επάρκειας. Νομίζω ότι ήταν ατυχής ως χαρακτηρισμός. Επαναφέρει συγκρουσιακές καταστάσεις που οι δήμαρχοι δεν τις θέλουν. Καταδικάζομαι την αλαζονία η οποία εκπηγάζει από το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό και απαιτούμε τουλάχιστον το στοιχειώδη σεβασμό στον αγώνα και την αγωνία του κάθε δημάρχου μέσα σε δύσκολες συνθήκες να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Στο ίδιο μήκος κύματος ομοβροντία δηλώσεων και από άλλους αυτοδιοικητικούς. Εγώ πάντως εάν ήμουν μπροστά και άκουγα αυτό το πράγμα θα τον ρωτούσα, εμείς εκπροσωπούμε τους βλάχους. Αυτός ποιον εκπροσωπεί? Το Κολωνάκι, την Εκάλη, την Κηφισιά, τη Πόρση ποιον εκπροσωπεί? Την κυρία Αγγελοπούλου ποιον εκπροσωπεί αυτός? Εμείς εκπροσωπούμε τις λαϊκές τάξεις, εμείς εκπροσωπούμε τον απλό λαό και νομίζω ότι αυτό το πράγμα ήταν ένα ατόπιμα πολύ μεγάλο που έκανε ο ίδιος. Γιατί νομίζω ότι πρέπει κάποιοι να τον συμβούλευσαν ότι αυτός είναι ένας τρόπος επίθεσης εναντίον των δημάρχων. Αυτός είναι ένας τρόπος επίθεσης εναντίον του απλού λαού. Ας αποφασίσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ανήκει στην αριστερά, εκπροσωπεί την αριστερά, ποιος είναι, τι είναι. Και εγώ λοιπόν θα πω ότι βάζει στον ίδιο ρυθμό να τελειώσουμε με τους τυχοδιώχτες. Εμείς μπορεί να μας αποκαλεί αυτός βλαχοδημάρχος και αυτούς τους τίτλους είναι τίτλοι τιμής γιατί εκπροσωπούμε έναν λαό πονεμένο, αλλά να μας πει λοιπόν και αυτός τι σημαίνει τυχοδιοκτισμός πολιτικής χωρίς θέσεις και μόνο με ύβρι. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν ούτε στην εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης που χρειάζεται προκειμένου να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Πολλό μάλλον από έναν νέο άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά από την αυτοδιοίκηση. Θυμάστε καλά, το 2006 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Και θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση εκ των πραγμάτων θα αποτελέσει την αντιμηχανή της εξόδου από την κρίση. Οι αλλαγές για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν πέσει στο τραπέζι με ρύθμιση να προωθείται που θα προβλέπει την κατάρτιση δύο ψηφοδελτίων, ενός με όλους τους υποψηφίους δημάρχους και ενός με όλους τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους με αλφαβητική σειρά. Δήμαρχοι θα εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν το 42% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η εκλογική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται τη δεύτερη Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων. Οι δημοτικοί συμβούλοι θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή με απλή αναλογική. Οι δημοτικές εκλογές θα είναι το πρώτο τεστ της κυβέρνησης σε εκλογική μάχη. Το σύστημα των εκλογών όμως φαίνεται ότι αλλάζει. Όλα δείχνουν ότι η εκλογή των δημάρχων και συμβούλων δεν θα γίνει με το γνωστό μέχρι τώρα τρόπο. Μάλλον μόνο η κάλπη θα μείνει η ίδια καθώς θα αλλάξουν έως και τα ψηφοδέλτια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αλλαγές αφορούν σε αμέσως επόμενες εκλογές του Μαΐου. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, με ρύθμιση κυβέρνηση δεν θα υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια, αλλά μόνο δύο για όλους τους συνδυασμούς.
Το ένα θα περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους δημάρχους και το άλλο όλους τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Και στις δύο περιπτώσεις τα ονόματα θα αναφέρονται με αλφαβητική σειρά. Για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 42% των ψήφων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα προκρίνονται στο δεύτερο γύρο οι πρώτοι υποψήφοι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι αποτέλεσαν και το αντικείμενο συζήτησης στην συνάντηση που είχε ο Αντώνης Σαμαράς με τον Γιάννη Μιχελάκη με κύριο στόχο να απεγκλωβιστούν οι δημοτικές εκλογές από τον εναγκαλισμό των κομμάτων. Ξεκίνησε σήμερα το διήμερο συνέδριο του ΙΣΤΑΜΕ με αφορμή την 39η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Στον χώρο του συνεδρίου πάντως επικρατούσε κλίμα εφορίας, κυρίως εξαιτίας της ανταπόκρισης στο κάλεσμα του Ευάγγελου Βενιζέλου, τόσο των δύο πρώην προέδρων του κινήματος, Κώστα Σιμίτη και Γιώργου Παπανδρέου, όσο και πολλών στελεχών που έχουν αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Χαιρετισμό στο διήμερο συνέδριο για την 39η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ απεύθυνε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ασκώντας κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και διευκρινίζοντας τι χωρίζει και τι ενώνει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι μέσα από τις συζητήσεις πρέπει να διαφανεί η προοπτική της πατρίδας στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, που είναι η μόνη δυνατότητα πραγματικής εξόδου από το μνημόνιο. Δεν πρέπει να μιλήσουμε και για την μεγάλη προσφορά του ΠΑΣΟΚ, για το κεκτημένο της χώρας που οφείλεται στη δημοκρατική παράταξη, στο όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου, στη δουλειά και τον αγώνα χιλιάδων αγωνιστών της καθημερινότητας. Μέσα αυτό το μεγάλο έπος της καθημερινότητας που οργάνωσε πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσουμε φυσικά για τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. Μιας χώρας που νιώθει ταπεινωμένη, προσβεβλημένη μέσα στην Ευρώπη και μέσα στη ζώνη του ευρώ. Αυτή η χώρα όμως, παρά την ύφεση, παρά την ανεργία, παρά τη μείωση των εισοδημάτων, παρά τις προσβολές που υπέστη και υφίσταται, είναι σε όγκο μια μεγάλη οικονομία μέσα στον παγκόσμιο χάρτη. Εξακολουθεί να ανήκει περίπου στις 30 μεγαλύτερες σε όγκο οικονομίες του κόσμου. Με φυσικό πλούτο, με συγκριτικά πλεονεκτήματα, με μια εξαιρετική γεωγραφική θέση. Θα τα πούμε ξανά αύριο αυτά. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να θωρακίσουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Το θέμα είναι να φανεί μέσα από τις συζητήσεις μας πρωτίστως η προοπτική της πατρίδας, το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, που είναι η μόνη δυνατότητα πραγματικής εξόδου από το μνημόνιο. Όχι πάλι η θεωρία, η ανεύθυνη και επικίνδυνη θεωρία της μονομερούς καταγγελίας, που οδηγεί φυσικά στην ανατροπή των πάντων, στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, στην πτώχευση, στην δυστυχία, στο αδιέξοδο, στην απομόνωση. Είναι πραγματικά κρίμα το γεγονός ότι η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξανακυλήσει στην ρητορία της μονομερούς καταγγελίας. Αυτό δείχνει το απόλυτο στρατηγικό αδιέξοδο, την απόλυτη ένδυα επιχειρημάτων, την έλλειψη ικανότητας σχεδιασμού για τη χώρα. Πριν από 39 χρόνια και συμμετείχαμε υπό την ηγεσία του Ανδρέα Παπανδρέου, προσυπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, είμαστε περήφανοι μαζί με όλους όσοι στρατεύτηκαν ανιδιοτελώς. Να πάμε τώρα στο ζήτημα της κινητοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο αεροδρόμιο. Το παρεμνεύσε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, αναφέροντας πως δεν θα πρέπει να συμμετάσχει με κανέναν τρόπο η χώρα μας στον πόλεμο εναντίον της Συρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί σε μια μεγάλη εκδήλωση ειρήνης κατά του πολέμου, μια αντιμπεριαλιστική εκδήλωση, στην οποία διατρανώνουμε τη θέλησή μας να αγωνιστούμε ώστε η Ελλάδα να μην εμπλακεί ούτε άμεσα ούτε έμεσα σε αυτό το βρώμικο πόλεμο που ετοιμάζει ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός και η πρόθυμη σύμμαχή του εναντίον της Συρίας. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να συμμετάσχει σε αυτό το πόλεμο. Το εθνικό μας συμφέρον είναι με την ειρήνη, με τη σταθερότητα, είναι με τη φιλία και τη συνεργασία των λαών και των χωρών της περιοχής μας. Δεν θέλουμε να δούμε την περιοχή μας να δυναμητίζεται και να μετατρέπεται σε εφιάλτη, σε πολεμικό εφιάλτη. Η Καλαμάτα δεν είναι δυνατόν
να διανοηθεί κανένας ότι μπορεί να γίνει ορμητήριο για στρατιωτικές δράσεις σε βάρος Συρίας. Σε πολιτικό επίπεδο εκτιμάτε ότι άμεσα θα πρέπει να γίνουν εκλογές? Βεβαίως πρέπει να γίνουν εκλογές, αλλά εκλογές δεν θα έρθουν από τον ουρανό, ούτε γιατί θα το αποφασίσει ο Σαμαράς μόνος του. Τις εκλογές θα τις φέρει ο ελληνικός λαός και θα τις φέρει άμα κινηθεί, άμα δραστηριοποιηθεί. Και δραστηριοποίηση και κινητοποίηση σημαίνει να βγούμε όλοι στους δρόμους. Όλοι οι πολίτες στους δρόμους, όλος ο ελληνικός λαός στους δρόμους. Αυτός είναι και ο δρόμος για να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση και να ανοίξουμε ελπιδοφόρους δρόμους για τη χώρα μας. Και κάτι τελευταίο από εμένα, η φράση του κυρίου Τσίπρα αναφορικά με τους λαχοδημάρχους έχει ανάψει μια φωτιά στην αυτοδιοίκηση. Πώς το κρίνετε εσείς? Εντάξει, είναι ορισμένοι που ψάχνουν αφορμές για να δημιουργούν αντιπαραθέσεις και συζητήσεις που αποπροσανατολίζουν τον ελληνικό λαό. Αυτή την ώρα αυτό που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό είναι να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της Τρόικας και των μνημονίων. Και τώρα να μην συμμετάσχουμε στον πόλεμο. Η Ελλάδα να παραμείνει μια μεγάλη φιλιρηνική δύναμη για την περιοχή, μια δύναμη σταθερότητας και φιλίας. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, εκεί εμείς προσανατολιζόμαστε, αυτός είναι ο στόχος μας, εδώ δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον ορθό τρόπο προσωρινής διαχείρισης αναζητά ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να σταματήσει τα ταλαιπωρία και τα πολλά ερωτήματα της μεταφοράς των σκουπιδιών. Μετά την απομάκρυνση και την επεξεργασία των μπαλών στη Μαραθώλακα, στόχος είναι να εγκατασταθεί εκεί σε αδειοδοτημένο χώρο ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Την μεταφορά των απορριμμάτων σχεδιάζει άμεσα να σταματήσει η Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας και βλέπει ως μια βιώσιμη προσωρινή λύση την επεξεργασία σε νόμιμο χώρο που βρίσκεται εκτός της χωματερής Μαραθώλακας. Αφού λοιπόν προηγήθηκε στην περιοχή, η απομάκρυνση των μπαλών και η επεξεργασία τους, πλέον βασικό μέλημα για την Δημοτική Αρχή, είναι η ορθή διαχείριση των σκουπιδιών. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν επιθυμεί να μεταφέρει απορρίμματα. Ποτέ δεν το επιθυμούσε. Δεν επιθυμεί να έχει χωματερή. Όπως κανένας Δήμος δεν θέλει να έχει χωματερή. Μετά το κλείσιμο της χωματερής λοιπόν για το Δήμο μας, για να μην γεμίσει ο Δήμος και η πόλη από σκουπίδια, έχουμε δύο λύσεις. Η μία λύση είναι να τα μεταφέρουμε. Η άλλη λύση είναι να κάνουμε διαχείριση σε χώρο ο οποίος έχει αδειοδότηση. Και τέτοιος χώρος είναι η περιοχή του Μαραθώλακα. Με τα προβλήματα που έχει. Εν όψη λοιπόν της επίλυσης οριστικά του προβλήματος με το διαγωνισμό, υπάρχουν και εκεί κάποια ζητήματα, αλλά ελπίζουμε τη συνεργασία να τα ξεπεράσουμε, για κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνεται διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή να αφαιρείται το οργανικό και να παίρνουμε το ανακυκλώσιμο. Πήραμε μία απόφαση χθες στην Οικονομική Επιτροπή, εναλλακτικά ή θα γίνεται διαχείριση ή θα γίνεται μεταφορά. Ο Δήμος θέλει να σταματήσει η μεταφορά αμέσως. Να γίνεται διαχείριση με 62 ευρώ τον τόνο. Και βεβαίως να δώσουμε και 20-25 θέσεις εργασίας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ζητώ τη συνεργασία όλων, κύριε Κανελόπουλε, προς αυτή την κατεύθυνση. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Από το πρωί, δεκάδες πολίτες κατέφτασαν στη ΔΟΗ για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι ουρές που σχηματίστηκαν δυσκόλεψαν κατά πολύ την κατάσταση, αφού οι φορολογούμενοι βρέθηκαν να παλεύουν με το χρόνο, τους φόρους αλλά και τη γραφειοκρατία. Κάτι φορολογικές δηλώσεις, κάτι υποχρεώσεις προς τις ΔΟΗ, οι εφορίες καθημερινά γεμίζουν με κόσμο. Οι πολίτες από νωρίς το πρωί καταφθάνουν, ελπίζοντας να καταφέρουν να κερδίσουν χρόνο, βρίσκοντας μια καλή σειρά. Από την άλλη και το άγχος δεν πάει πίσω, αφού η μάχη με τον χρόνο και την γραφειοκρατία δεν έχει τέλος. Συνεχίζεται. Δυστυχώς. Ερχόμαστε από την πύλη να πληρώσουμε. Σίγουρα έχει πολύ κόσμο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι αναγκαίο κακό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας για να είμαστε εντάξει. Φυσικά. Και πού να τα βρούμε και τα λεφτά με 600 σύνταξη που έχουμε. Δεν γίνεται, μανούλα μου. Μας έχουν γδάρει. Ρύζι βραστό θα φάμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα δώσουμε. Ο κόσμος δεν βρίσκεται τόσο αυτό για να σου λύσουν εύκολα τα. Η ταλαιπωρία μεγάλη, αφού τα έγγραφα, οι φορολογικές δηλώσεις και οι ουρές δεν έχουν τελειωμό. Οι πολίτες δείχνουν να χάνουν πολλές φορές το κουράγιο τους, όμως επιστρέφουν ελπίζοντας να ολοκληρωθεί άμεσα η δουλειά τους. Να πληρώνεις το ταξί, να αρχίσει από τη λεωφορεία ή να έχεις αυτοκίνητο, να πάρεις το αυτοκίνητό σου
να έρθει στην Καλαμάτα και από εκεί να έρθει εδώ πέρα να πληρώσει. Για να πας τώρα μέσα και να είναι 100 άτομα. Αφού μας έρχονται παράωρα, τελευταία στιγμή. Ρωτάτε τον κόσμο, όλος ο κόσμος παραπονούν. Εσύ δεν ταλαιπωρείτε, πεθαίνει στην πείνα, εφόρες φέρετε λεφτά και ο λαός δουλειά δεν έχει. Αυτό που συνίσταται φυσικά είναι υπομονή, αλλά και επιμονή. Με υπομονή, τίποτα άλλο. Θα δούμε. Όσο τραβήξει. Όταν πια δεν μπορούμε, τέρμα. Ούτε θα πληρώνουμε, ούτε τίποτα. Τι πρέπει να γίνει, να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτά που λένε και τα υπόλοιπα κόμματα και το ένα και το άλλο, αυτά είναι κουραφέξαλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα απολύτως στην Ελλάδα. Εντάξει, υπομονή. Και ήθελα κάτι αυτού τώρα να βγάλω εκεί πέρα. Ξέχασα να φέρω το αφημί και θέλω να ξαναγυρίσω τώρα να πάρω το αφημί για να βγάλω να γυρίσω τα πρώτα που έχω ελληνικά. Ξεκινούν οι έλεγχοι για περίπου 91.000 φορολογούμενους που δεν κατέβαλαν ποτέ ΦΑΠ 2010. Πλέον η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απέστειλε τα στοιχεία του ελέγχου σε κάθε ΔΟΗ και έτσι αναμένεται να ειδοποιηθούν άμεσα οι οφειλέτες ώστε να αρχίσει η ίσπραξη των ληξιπροδοσμένων οφειλών αλλά και η εκαθάριση των ανακλητικών δηλώσεων. Στον έλεγχο 91.000 φορολογουμένων που δεν έχουν υποβάλει το φόρο ακίνητης περιουσίας 2010 προχωρούν οι εφορίες μετά από εντολές που έχουν λάβει από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη. Σημειώνεται πως από τους 350.000 φορολογουμένους που έλαβαν εκαθαριστικό ΦΑΠ 2010, μόλις το 74% ή τη 259.000 φορολογούμενοι προχώρησαν στην πληρωμή του φόρου. Καθώς τα στοιχεία για την εισπραξιμότητα του ΦΑΠ 2010 θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών για να πιστεί η Τρόικα για την εισπραξιμότητα του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων έδωσε αυστηρές οδηγίες στις εφορίες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην εισπραξη του φόρου που δεν έχει ακόμη καταβληθεί από τους δικαιούχους. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε τη διασταύρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010 και απέστειλε ηλεκτρονικά τα στοιχεία οφειλετών αναδόη προκειμένου οι εφορίες να ελέγξουν αυθημερών αν οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν υποβάλει ανακλητικές τροποποιητικές δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας για το έτος 2010 και να προβούν άμεσα στην εκαθάρισή τους. Ακολούθως, η επιχειρησιακή μονάδα ίσπραξης κάθε εφορίας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και στην εκαθάριση όλων των ανακλητικών δηλώσεων ΦΑΠ 2010. Συνεχίζεται ακόμη και σήμερα από ήχος της Λευκής Νύχτας να διατηρείται έντονα στην επικράτεια. Η προβολή μεγάλη μέσω της Πανελλαδικής Εμβέλειας Τηλεοπτικών Σταθμών που έπαιξαν ρεπορτάζ με την ξεχωριστή επιτυχία που είχε λόγω εκδήλωση. Φτάσαμε στην τρίτη ημέρα μετά την διοργάνωση της Λευκής Νύχτας και όλοι συζητούν γι' αυτό. Τα ρεπορτάζ των Πανελλήνιας Εμβέλειας Τηλεοπτικών Σταθμών, αρκετά όπως και της δημόσιας τηλεόρασης, την οποία φιλοξενήθηκε σήμερα το πρωί ο Δημαρχός Καλαμάτας. Είμαστε μια όμορφη πόλη, μια αισιόδοξη πόλη που αγωνίζεται και με τις δικές της δυνάμεις να ξεπεράσει την κρίση και τα προβλήματα. Ο χαμός, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Πελοπόννησο. Ήρθαν στην Καλαμάτα, ψυχαγωγήθηκαν, διασκέδασαν, ξέχασαν τις δυσκολίες, πολλοί από αυτούς ψώνισαν. Μιλάμε για τζίρο των καταστημάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ξεπούλησαν και ολεκτικά. Και συγχαρητήρια για τον Δήμαρχο. Είδα τον κόσμο να γελάει χαρούμενον, να σαν ο κόσμος να έχει έρθει η δεύτερη παρουσία. Τόσο καλά ο κόσμος τον ήβλεπα, είχε διώξει αυτή τη μετζέρια, αυτή τη στενοχώρια. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί ο κόσμος χαμογέλασε, ιδιαίτερα γι' αυτό, διότι ευχαριστήθηκε μια βραδιά, μια ολονυχτία. Διασκέδασε με τα 18 συγκροτήματα τα οποία ήταν απλωμένα στο κέντρο της πόλης και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και ότι στηρίξαμε τους επαγγελματίες και τους εμπόρους της πόλης. Τους στήριξε ο κόσμος. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και ήταν όντως τεράστια η επιτυχία, αλλά και πολύ μεγάλη η προβολή μέσα από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών που ανέδειξε την δυναμική της Καλαμάτας για μία ακόμη φορά.
Θα πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου τα καταστήματα έμειναν ανοιχτά στο κέντρο της πόλης το περασμένο Σαββατοκύριακο, με το περασμένο Σαββατόβραδο μέχρι το πρωί, και έτσι έδωσαν ζωή στην αγορά και οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να ψωνίσουν με τις εκπτώσεις που έφταναν μάλιστα και έως και το 70%. Με εκπτώσεις που έφταναν ακόμα και το 70% σε πολλές περιπτώσεις είχαν την ευκαιρία να ψωνίσουν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου οι κάτοικοι της Καλαμάτας αλλά και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας. Με απόλυτη επιτυχία εφαρμόστηκε η Λευκή Νύχτα στην Καλαμάτα. Ο θεσμός της Λευκής Νύχτας, που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί στο εξωτερικό, προβλέπει να μένουν τα καταστήματα ανοιχτά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, προσφέροντας εκπτώσεις στους καταναλωτές. Τελικά η Λευκή Νύχτα είχε το χρώμα του χρήματος για εμπόρους και καταστηματάρχες στην Καλαμάτα. Η ιδέα για διοργάνωση Λευκής Νύχτας, μιας βραδιάς όπου ολόκληρη η αγορά μένει ανοιχτή τη νύχτα και τα καταστήματα κάνουν προσφορές, στέθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Η πίεση των παραγόντων της Μεσσηνίας φαίνεται ότι αποδίδει και υπάρχει από την Τρένοσέ το πρώτο θετικό μήνυμα για την επαναλειτουργία του τρένου στη γραμμή Καλαμάτα-Μεσσήνη τις ημέρες του πανηγυριού. Στόχος είναι αυτή να διατηρηθεί ως μικρός προαστιακός και με την ένταξη του ΤΕΗ και να ακολουθήσει καθιέρωση επικοινωνίας με τρένο στο διαβολή της Κυριακή Παρισία ξανά. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για την δρομολόγηση ξανά της προαστιακής γραμμής της Μεσσηνίας. Η αρχή φαίνεται πως θα γίνει με την λειτουργία του τρένου τις ημέρες της εμποροπανήγυρης της Μεσσήνης, κάτι που πιστοποιήθηκε στην σημερινή επικοινωνία που είχε ότι η Περιφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Τρένοσε, Θανάση Ζηλιασκόπουλο. Η ποιότητα λειτουργίας της γραμμής του τρένου Καλαμάτα-Μεσσήνης την περίοδο της εμποροπανήγυρης, όπως το έχουν ζητήσει και οι πολίτες της Μεσσήνης, αλλά και ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου. Τον έφερα ότι η προπανήγηση Μεσσηνίας είναι μια από τις μεγαλύτερες στην επικράτεια, ότι έχει μεγάλη σκεψιμότητα και το χαρακτηριστικό είναι ότι ο σταθμός του τρένου είναι κοντά στην Ευρωπανήγυρη, αλλά αυτό εξασφαλίζει πληρότητα στα δρομολόγια. Τόνισα ιδιαίτερα ότι στο παρελθόν που λειτουργούσε η γραμμή του τρένου, ειδικά την πρώτη χρονιά που τα δρομολόγια ήταν και ταχτά και καθορισμένη η ώρα, είχε αρκετή πυρότητα και είναι αναγκαίο τουλάχιστον αυτές τις μέρες από τις 20 μέχρι το Σεπτεμβρίου να λειτουργήσει το τρένο. Μου είπε, το βλέπω θετικά και είναι σίγουρο ότι τις μέρες της προπανήγυρης η γραμμή του τρένου Καλαμάτα-Μεσσήνης θα λειτουργήσει. Επτάπητο στην επικοινωνία αυτή τέθηκαν και τα ζητήματα του μικρού αλλά και του μεγάλου προαστιακού, με έμφαση στην γραμμή Καλαμάτα-Μεσσήνη, Καλαμάτα-ΤΕΗ αλλά και Καλαμάτα-Διαβολίτσια και Κυπαρισία. Ο μικρός προαστιακός, Καλαμάτα Μεσσήνη και Καλαμάτα ΤΕΗ, την πρώτη χρονιά είχε μεγάλη πυρότητα, γιατί και τα δρομολόγια ήταν στοχευμένα να τα μαθήματα των φοιτητών και καθορισμένα και στακτικές οι ώρες. Τα επόμενα χρόνια βέβαια τα δρομολόγια δεν συμπίπτουν με τα μαθήματα και υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, όχι σωστός χειρισμός, είχε καλή κίνηση. Και θεωρώ τώρα πια ότι πρέπει να εξεταστεί δυνατότητα λειτουργίας και του μικρού προαστιακού Καλαμάτα-Μεσσήνη, Καλαμάτα-ΤΕΗ, αλλά και του επόμενου προαστιακού σιδηροδρόμου που αφορά Καλαμάτα-Διαβολίτσι και Καλαμάτα-Κυπαρισία. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ από εδώ και στο εξής θα βρίσκονται τα λιγμένα τρόφιμα. Η διάθεση θα γίνεται με την άδεια της κυβέρνησης, αφού εκτιμάται ότι μερικά από αυτά δεν μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία, όταν ακολουθούνται κάποιοι βασικοί κανόνες. Από την άλλη, φυσικά, οι περισσότεροι καταναλωτές βλέπουν το μέτρο αυτό με αρνητικό μάτι. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δηλαδή στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού, βρίσκονται από 1η Σεπτεμβρίου τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας, δηλαδή λιγμένα. Πολύ παράλογο, πολύ παράλογο. Πολύ παράλογο. Δεν φτάσαμε στο σημείο να τρώνε Έλληνες λιγμένα. Θα βοηθήσω όλη η Ευρώπη. Εγώ μίλησα προχθές με συγγενείς μου και τρώτε λιγμένα. Όχι, εντάξει, ρε παιδιά, δεν πεινάμε, λέω, αλλά. Προδώσαν αυτή τη χώρα, προδώσαν αυτό το λαό, τον ταπεινώσαν αυτό το λαό και κάποια στιγμή αυτός ο λαός έχει οργιστεί. Και αυτός ο λαός μιλάει δυνατά, φωνάζει και δυστυχώς, επειδή εμείς λαμβάνουμε τα μηνύματα και πρέπει να ξέρετε ότι τα μηνύματα του καιρού αυτή τη στιγμή δεν είναι για δικαιοσύνη μόνο, είναι για εκδίκηση. Αυτός ο λαός θα πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι και μας ξεπουλήσανε, αλλά και ότι είναι υπόλογοι στα μάτια τα δικά μας. Λοιπόν, τα λιγμένα να τα φάνε αυτοί. Όπως αναφέρει σε έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, εφ' εξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας.
πλην όσων προσδιορίζονται από την νομοθεσία ως ευαλείωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας. Τα φάνε τα λιγμένα. Δυστυχώς όμως θα τα φάμε και εμείς τα λιγμένα. Ο Έλληνας πλέον έχασε το F-ζιν, προσπαθεί μόνο για το ζιν και όταν πάει μέσα να ψωνίσει θα προσδιορίσει μόνο από τις προσφορές. Έτσι μας καταντήσανε. Οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν με αρνητικό μάτι το μέτρο αυτό, καθώς πιστεύουν ότι φτάνουν στην πλήρη εξαθλίωση αρκετούς πολίτες. Μεγάλη, κατάρτια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι επιλογή κανενός το να ρίξει την ποιότητά του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι και είναι προδότες, με πι κεφαλαίο. Όλοι που μας φέρανε σε αυτό το χάλι. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν τα φάγαμε μαζί. Μας υποχρεώσανε να μην παλέψουμε με για ίσες ευκαιρίες. Μας υποχρεώσανε να πάμε στον πολιτικό για ρουσφέτη. Τον κάθε ένα Έλληνα τον υποχρεώσανε. Σημειώνεται ότι ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση τη μία εβδομάδα. Στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους. Και τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. Φυσικά και είναι κατάντια. Και να σας πω για κάτι άλλο, όχι μόνο είναι κατάντια, αλλά προσπαθούν να το περάσουν και σαν επιλογή. Και σαν επιλογή. Φυσικά βέβαια δεν λείπουν και οι πολίτες που το βλέπουν με θετικό μάτι, καθώς πιστεύουν ότι ορισμένα τρόφιμα δεν μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία. Για όσους το έχουν ανάγκη, πιστεύω ότι δεν παθαίνουν τίποτε. Γιατί μερικοί λένε θα πάνε και λήξεις στα πλυντήρια, στη σκόνη του πλυντηρίου, οπότε... Χρήματα στα ταμεία τους ήταν αρκετοί καταστηματάρχες στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Κάτι ο τουρισμός, κάτι και ο καινούριος δρόμος καταφέρνει να ανεβάσει την ζήτηση και τη δύναμη του αγοραστικού κοινού. Οι επαγγελματίες πλέον αισιοδοξούν. Η αυλαία έκλεισε για τις θερινές εκπτώσεις και οι επαγγελματίες πλέον αισιοδοξούν. Ο τζίρος με τις μειωμένες τιμές που υπήρχαν στα καταστήματα κατάφερε να αυξηθεί αισθητά, γεγονός που βοήθησε τους εμπόρους. Μέχρι τώρα έχουν πάει πολύ καλά τα πράγματα και το Σάββατο ήταν πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ήταν αναπάντεχο αυτό που έγινε. Και συνεχίζουμε. Ήταν μια χαρά. Είχε δουλίτσα, βοήθησε σίγουρα πάρα πολύ ότι κατέβηκε πάρα πολύ κόσμο στην Καλαμάτα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ευελπιστούμε να συνεχιστεί η δουλειά και πιο αργά. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις πάντα παραδοσιακά είναι ένας θεσμός που βοηθάει την αγοραστική κίνηση και γενικότερα την κίνηση στα καταστήματα. Εντάξει, καλά ήταν. Για όσους μπορέσαν και πιάσαν τους στόχους τους ήταν ακόμη καλύτερα, έτσι. Για όσους δεν τους πιάσανε, όσο πήγαμε πιο κοντά στα περσινά και στα προπέρσινα, είναι καλά. Αλλά σχετικά ήταν καλά. Είχαμε αρκετό κόσμο στη Μεσσηνία. Αυτό βοήθησε την αγορά. Τώρα βέβαια. Κάποια στιγμή ο τουρισμός θα τελειώσει στη Μεσσηνία το Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη θα έχει τελειώσει. Ο προηγούμενος χειμώνας ήταν αρκετά δύσκολος. Η περίοδος των εκπτώσεων κατάφερε να βοηθήσει τους επαγγελματίες, δίνοντάς τους εμπορική ανάσα. Ο χειμώνας ήταν και θα ξαναίνει πάλι δύσκολος, πιστεύω και ο επόμενος. Το καλοκαίρι πλέον έγινε ότι θα δουλεύουμε σίγουρα πιο καλά, έγινε πιο τουριστική πλέον η Καλαμάτα. Οπότε θα αποστάει σίγουρα πιο πολύ το καλοκαίρι. Σίγουρα, εννοείς από το να φύγει ένα ποσοστό ρούχων, ναι, εννοείται. Εννοείται. Βασικά δεν το περίμενε κανείς, θεωρώ. Αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, ήταν επιτυχία. Εντάξει, και για τους καταστηματάρχες, θεωρώ. Οι προσφορές συνεχίζονται ακόμα και σε νέα εμπορεύματα, αφού αυτός είναι ένας τρόπος να προσελκυθούν οι καταναλωτές. Εννοείται ότι πάντοτε υπάρχουν οι καλύτερες τιμές σε όλη την αγορά. Προσπαθούμε πολύ γι' αυτό. Και παλιότερα που είχαμε ξαναμιλήσει, είναι πλέον αναγκαίο, ας το πούμε έτσι, κακό, καλό, όπως θέλετε πείτε το. Να προσπαθούμε για να προσφέρουμε τις χαμηλότερες τιμές στα καλύτερα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για κάποιον να πάρει αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του, έστω και με μια προσφορά όταν είναι καινούριο της τάξης των 20-30%. Συνεχίζουμε με προσφορές, ναι, και μετά έρχονται τα φθινοπωρινά ρούχα. Έχουν ξεκινήσει ήδη, θα μείνουν κάποιες μέρες ακόμα τα εκπτωτικά ρούχα μας. Τώρα όσον αφορά το χειμώνα, οι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι θα είναι δύσκολος, όμως αισιοδοξούν για κάτι καλύτερο σε σχέση με πέρσι. Εγώ είμαι πιστής αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια ωραία στοιχεία, όχι μόνο μελανά. Πιστεύω όμως ότι και μετά τα μηνύματα της Λευκής Νύχτας που έδειξε ότι ο κόσμος θέλει λίγο παρακίνηση, θέλει ένα ερέθισμα τέλος πάντων, πιστεύω κάτι να αλλάξει. Από ό,τι δείχνουν και τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό, κάτι δείχνει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια σε τι μέτρο και σε τι επίπεδο είναι.
Πέραμε τώρα στα αγροτικά μας θέματα και στα όσα εξελίσσονται στην τριφυλία με την καταπολέμηση του δάκου. Η τεχνολογία, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα παράσιτα χρησιμοποιούνται για να μην υπάρξει πρόβλημα στην καλλιέργεια της ελιάς. Η συνεργασία με όλους τους επιστημονικούς φορείς αποδίδει στην τριφυλία. Έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της καταπολέμησης του δάκου που αποτελεί ένα από τα σημαντικά για αυτήν την περίοδο. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παράσιτα και η χρήση της τεχνολογίας στην υπηρεσία αυτή. Με ειδημένη παραγωγή 70-80% με full παραγωγή και βλέπουμε καταρχήν ότι δεν έχουμε προσβολές από το δάκο. Βασικά κάνουμε δειγματοληψίες για να βρούμε προσβεβλημένους καρπούς από το δάκο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό διότι φαίνεται ότι υποχωρεί, όμως προτιμάμε αρδευόμενους ελαιώνες, βιολογικές καλλιέργειες για να δούμε αν έχουμε παρασιτισμό του δάκου της ελιάς από διάφορα παράσιτα που υπάρχουν στην περιοχή και κυρίως από το παράσιτο Ευπέλμους. Το εργαστήριο εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας κάνουμε δειγματοληψίες. Τα δείγματα αυτά στη συνέχεια σέρνονται στο εργαστήριο εντομολογίας, εξετάζονται τα παράσιτα και γίνεται καταγραφή των παρασίτων στην περιοχή ώστε στο μέλλον να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα παράσιτα αυτά, τα παράσιτα αυτά στην περιοχή και να τα εξαπολύσουμε για την αντιμετώπιση του δάκου τόσο στις βιολογικές καλλιέργειες αλλά ακόμα και σε όλες τις καλλιέργειες. Φαίνεται ότι τα παράσιτα του δάκου εμφανίζονται μετά το Σεπτέμβριο, γι' αυτό και έχουμε αρχίσει τις δειγματοληψίες από τώρα, από το τέλος Αυγούστου, για να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε και την ωφέλιμη πανίδα της περιοχής. Αυτό γίνεται επίσης και στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Χανίων στην Κρήτη. Οπότε έχουμε δύο παράλληλες εργασίες από δύο διαφορετικούς φορείς για τη μελέτη αυτών των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε όχι μόνο φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όχι μόνο παγίδες για την αντιμετώπιση του δάκου με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης, αλλά και παράσιτα του δάκου όπως είναι το όπιους, χολκορόλ, το ευπέλμους και άλλα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Σε λίγες μέρες ξεκινούν τα σχολεία και τα παιδιά ετοιμάζονται για τη νέα περίοδο. Λόγω του καλοκαιριού χρειάζεται μια μικρή περίοδος προσαρμογής για την οποία μας μιλούν οι ειδικοί. Το καλοκαίρι σιγά σιγά τελειώνει και πολλοί ανάμεσά μας, μικροί και μεγάλοι, αρχίζουν τις προετοιμασίες για το σχολείο. Κάποιοι μαθητές περιμένουν με αγωνία την πρώτη μέρα, γιατί θα μοιραστούν με τους συμμαθητές και τους φίλους τους τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. Κάποιοι άλλοι, μελλοντικοί μαθητές, αλλά και γονείς, ζουν την περίοδο της νευρικότητας και του άγχους για το νέο ξεκίνημα. Η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν θέλουν να πάνε σχολείο και αυτό ίσως το καταλάβετε και μέσα από μια δική σας έρευνα. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία ανυπομονούν να αρχίσει το σχολείο. Εμείς τώρα σαν ειδικοί δεν το βλέπουμε και πολύ ευχάριστο αυτό, με την έννοια ότι αυτά τα παιδιά είναι συνήθως παιδιά τα οποία δεν έχουν περάσει πολύ γεμάτα τις διακοπές τους, δεν είχαν πολλές δραστηριότητες, δεν περνούσαν χρόνο έτσι ξέγνιαστο. Ίσως υπήρχε αυτή η βαρεμάρα που λέμε μέσα στις διακοπές. Εμείς θέλουμε μέσα στις διακοπές τα παιδιά μας να έχουν γεμίσει με πάρα πολλά ερεθίσματα, πάρα πολύ ξέγνιαστο χρόνο, να έχουν χαλαρώσει. Γι' αυτό και λέμε στους γονείς, μην φορτίζετε τα παιδιά σας μέσα στις διακοπές με πάρα πολύ διάβασμα. Γιατί οι γονείς λένε, ξέρετε κάτι, έχει κενά, πρέπει να τα καλύψουμε, να κάνουμε μάθημα κάθε απόγευμα ή τρεις φορές τη βδομάδα. Ωραία, εμείς πάντοτε είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί μετά έρχεται η νέα σχολική χρονιά, όπου ο μαθητής δεν έχει ξεκουραστεί, είναι πάρα πολύ αρνητικός στο να επανέλθει στο σχολείο και εκεί του βγαίνει με πάρα πολύ πίεση όλο αυτό. Η πρώτη μέρα του παιδιού στο σχολείο είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους γονείς. Με λίγη όμως θετική διάθεση, υπομονή και χωρίς να μας πιάνει πανικός, όλα κυλούν ομαλά. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να έχουν φροντίσει να προετοιμάζουν το παιδί κατά τη διάρκεια των διακοπών ή όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, στα μέσα του Αυγούστου, ότι τι ωραία που έχουμε περάσει, έρχεται και το σχολείο, δηλαδή πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ όμορφα βλέποντας το σχολείο μπροστά. Τις περισσότερες φορές οι γονείς το χρησιμοποιούν ως απειλή και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Δηλαδή λένε, τώρα θα δεις, θα ξεκινήσεις το σχολείο, θα μαζευτείς. Πάνε αυτά που ήξερες, ξεχάστε τα. Τώρα έχει διάβασμα, ύπνο από τις 9. Όλα αυτά φαντάζουν στο παιδί πραγματικά σαν να είναι ένας εφιάλτης. Έτσι, το σχολείο γίνεται ένας τρόμος και το παιδί αρχίζει να πανικοβάλλεται. Και φυσικά νιώθει ότι θα στερηθεί όλες τις ελευθερίες, θα του είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να διασκεδάζει και να χαλαρώνει και βλέπει ότι όλο αυτό το πρόγραμμα θα είναι κάτι βασανιστικό, κάτι
πολύ πολύ μεγάλο, που στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί είναι ένας σωστός προγραμματισμός. Ακόμα και όταν αρχίσει το σχολείο, μπορούμε να περνάμε καλά, γιατί πρέπει να αφήνουμε ένα χρονικό διάστημα, μισή ώρα, 40 λεπτά, μία ώριτσα στο παιδί καθημερινά, να διασκεδάζει, να περνάει καλά, έτσι ώστε να μην του είναι και δύσκολο και να μην του είναι και αποτρόπαιο το γεγονός ότι το σχολείο συνδέεται με σκληρή εργασία. Η ανάδειξη των πολιτισμών και της ξεχωριστής κουλτούρας κάθε περιοχής είναι ο σκοπός που για μία ακόμη φορά οργανώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης και οι Παρισιακές Ηλιακτίδες. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, παρακολουθώντας χορούς από την Κένια, το Ιράκ, την Ισπανία και από συλλόγους της Ελλάδας. Για ακόμη μία φορά τα βλέμματα κέρδισε το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης και Παρισιακές Ηλιακτίδες, που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Κυπαρισίας. Ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί στην ευρύτερη περιοχή εδώ και χρόνια και για το θέμα αυτό έκανε λόγο και την Περιφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το ένατο Φεστιβάλ Παράδοσης και τις Παρισιακές Ηλιακτίδες και θεωρώ ότι κάθε χρόνο βρίσκουμε εδώ υπάρχει σημαντική βελτίωση και αυτός ο θεσμός έχει καταξιωθεί πια όχι στα στενά πλαίσια του Δήμου αλλά στην ευρύτερη περιοχή μας και γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια σε όλους όσους δουλέψανε σκληρά, μεθοδικά και οργανωμένα για να παρουσιάσουν σήμερα αυτήν την εξαιρετική βραδιά. Σε μια κρίσιμη εποχή που τα πάντα αμφισβητούνται, θεωρώ ότι τις εκδηλώσεις που προβάλλουν την παράδοση του πολιτισμού μας, τα ήθη και τα θυμά μας, προβάλλουν την ταυτότητα της κοινής μας και της χώρας μας, είναι εξαιρετική σημασία για συγκεκριμένες δύσκολες στιγμές. Στηριζόμαστε στην παιδεία, στον πολιτισμό, στις βασικές αξίες και αρχές μας και αυτά πρέπει να μεταλαμβαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσει τα χορευτικά συγκροτήματα από την Ισπανία, την Κένια, το Ιράκ αλλά και από συλλόγους της Ελλάδας, όπως ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισίας αλλά και ο Σύλλογος Γυναικών Κοπανακίου η Καλλιπάτηρα. Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Τριφυλίας μέσω της κοινοφελούς επιχείρησης συνδιοργανώνει μαζί με την, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και το ΜΕΣ αυτό το φεστιβάλ μέσα σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας. Κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες ίσως είναι περιττές. Ωστόσο πάλι κάποιοι άλλοι από εμάς αδιαπραγμάτευτα υποστηρίζουμε ότι ειδικά αυτό το καιρό η κοινωνία έχει ανάγκη από στηρίγματα και πρωτοβουλίες όπως αυτή που είναι μοναδική στην Τριφυλία και από τις ελάχιστες στην Ελλάδα. Απόψε, πίσω από αυτό που όλοι μας θα χαρούμε, υπάρχει η εθελοντική προσπάθεια πολλών ανθρώπων να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους συνανθρώπους μας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης και οι Παρισιακές Ηλιακτίδες είχε σκοπό για ακόμη μια φορά να προβάλλει την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου.
Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση με live ενημέρωση από τον Πύργο. Είναι εκεί ο συνάδελφος ο Σωτήρης Γεωργούτσος. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Δελτίου Ειδήσεων του Best. Αποτέλεσμα ημίχρονο στο δημοτικό στάδιο Πύργου. Μαύρη Θύελλα, Πανηλιακός Μαύρη Θύελλα 0-0 μπροστά σε χίλιους και πλέον φιλάθλους των γηπεδούχων που είναι εδώ, σε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την Καλαμάτα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Πανηλιακός αρκετά καλός, έκανε δύο φάσεις τρεις. Η Καλαμάτα όμως ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει ποια ομάδα παίζει Β' Εθνική και ποια παίζει στη Γ' σήμερα. Μάλλον η Καλαμάτα θα έπαιζε στη Β' σύμφωνα με την εικόνα του πρώτου μέρους, πιο έτοιμη, πιο ομοιογενής, με πάρα πολλές καλές φάσεις. Κορυφαίος ο Τσόγκο. Ιταλός, Νιγηριανός, ο σέντρεφόρ της Καλαμάτας, δίπλα το Καραχάλιος εξαιρετικός, πολύ καλός ο Αντώνης Καλογερόπλος, εξαιρετικός και ο Ρήγας, δημιούργησαν πραγματικά αρκετές φάσεις στην αντίπαλη αιστεία και το 0-0 θα λέγαμε ότι αδικεί την Καλαμάτα στο πρώτο μέρος. Είχαμε στο 8ο λεπτό πολύ καλή φάση για τη Μαύρη Θύελλα με τον Ουτσόγκ, στο 13 με τον Καραχάλιο, ο Καραχάλιος είχε πάλι στο 23 πολύ καλή φάση, ο Κωνσταντόπουλος επίσης στο 25, ο Γεωργακόπουλος σούτ μακρινό, ο τριανταφυλάκης 37 και τον Πανηλιακό είχαμε το Πίτκλα στο 38. Είχαμε επίσης καλές στιγμές για τους γηπεδούχους με τον Μπιτάνγκ στο 16, με τον Οτσόγκ στο 19. Ήταν πολύ καλή η παρουσία της Καλαμάτας στο πρώτο ημίχρονο και ο Πανηλιακός, αλλά πραγματικά το 0-0 αδικεί μέχρι στιγμής την Καλαμάτα. Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Πανηλιακός ξεκίνησε με Μανιάτη, Μαρτίνο, Σαλαμαντά, Λίτσο, Κοτσόνι, Λιώση, Νάστο, Κωνσταντινίδη, που σε παλιά στη Μαύρη Θύελλα, όπως και ο Μανιάτης βέβαια, Πίγκλα, Μπιτάνγκ και Καλαϊτζίδη. Η Καλαμάτα ξεκίνησε με Κολοβούρη, που δεν είχε πολύ πίεση, Τσόπελα, Τριανταφυλάκη, Καντούτσι, Κωνσταντόπουλο, Τσιμικλή, Καραχάλιο, Ρίγα, Ουνσόγκ, Γεωργακόπουλος, πάρα πολύ καλός ο Γεωργακόπουλος και Αντώνη Καλογερόπουλος. Στον πάγκο η Καλαμάτα έχει Τσαλιού, Σκαρλάτο, Αθανασόπουλο, Κάνιστρα, Πούτσι, Κακαλή, Γιάννη Καλογερόπουλο και Κωνσταντακόπουλο. Να πούμε ότι ο Καλατζής δεν είναι φυσικά καθώς ήρθε χθες. Είναι εδώ η διοίκηση της Καλαμάτας και η διοίκηση του Πανηλιακού, βέβαια όλοι οι άνθρωποι των δύο ομάδων είναι εδώ. Ράλης είναι όλοι οι διοικούντες της Καλαμάτας, Παπαθεοδωρίδης κλπ. Ο Γκάμαρης είναι εδώ για τον Πανηλιακό και η υπόλοιπη διοίκηση του Πανηλιακού. Ήσυχη ατμόσφαιρα, πολύ καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Περισσότεροι από χίλιοι φίλαθλοι. Ακουστήκανε βέβαια μερικά συνθήματα αντίον της Καλαμάτας. Τ' άκουσα και εγώ, Θέμη, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε όμως με τις δύο ομάδες που βλέπουμε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Ήσυχη ατμόσφαιρα σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχουν παρατράγουδα. Και αυτό το λέω να το ακούσουν και οι οπαδοί της Καλαμάτας. Αυτό το πράγμα ότι στον πύργο η φιλοξενία έως τώρα τουλάχιστον είναι άψογη. Άψογη όπως αυτά βλέπω, αυτά λέω. Και το θετικό είναι ότι η απόδοση των δύο ομάδων, ειδικά της Καλαμάτας, Θέμη, είναι πάρα πολύ καλή. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο δεύτερο μήνυμα θα ξεκινήσει 10 λεπτά περίπου. Όσοι είναι στην ευρύτερη περιοχή, να έρθουν στο γήπεδο να δουν έστω και το δεύτερο μήχρονο. Είναι πλέον ώρα Champions League. Ομάδες επιπέδου Champions League στο πρώτο μέρος, Θέμη. Και οι δύο. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη, πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.